Συνελληνές μου, αδέρφια μου, Έλληνα πολίτη, απανταχού της γαίας και όλης της ελληνικής επικράτειας. Είναι ο καιρός να ξαναθυμηθείς, και για τους νεότερους ακόμα να πω, το έγγραφο μετά το εξώδικο που στέλνω σε όλους τους θεσμούς, Άγιο Πάγο, Εισαγγελία του Άγιου Πάγου, Πρόεδρο του Άγιου Πάγου, σε όλους, και στον Πρωθυπουργό, στην κυβέρνηση, στους βουλευτές, έχουν πάει παντού τα έγγραφα, όπου πηγαίνει με την διαταγή μου, προσέχτε. Εδώ πρέπει να αναλυθεί ο φάκελος και από τα κεντρικά γραφεία να πάρετε το φάκελο της διαταγής που έχω δικαίωμα να δίνω. Όταν εγώ έχω δικαίωμα να δίνω διαταγή, έχουν όλοι οι πολεμιστές μου και όλα μου τα αδέρφια, όλοι οι Έλληνες. Ό,τι έχω εγώ, το έχουν και αυτοί. Ό,τι δύναμη και δυναμική έχω εγώ είναι και δικιά τους. Δεν είναι δικιά μου, είναι και δικιά τους. Είναι δικιά μου και δικιά τους, όσο η Ελλάδα είναι τόσο δικιά μου και τόσο και δικιά σας. Άρα όλοι έχουμε το ίδιο, που σημαίνει τη δύναμη και τη δυναμική την έχετε εσείς. Δηλαδή, πρέπει να ανακοινωθεί και να διαβαστεί το πληροξούσιο ξανά του Δημάρχου, που μου δίνει το δικαίωμα να λειτουργήσω ως αρχηγός κράτους βάσει του συντάγματος και βάσει του νόμου που λειτουργεί ο Δήμαρχος. Και να θυμηθούν οι Δήμαρχοι τι δύναμη έχουν, αλλά να δούμε τι δύναμη και τι δυνατότητα έχει ληφθεί με το πληροξούσιο στα Παγκόσμια Ταμεία και παντού. Δηλαδή θέλω να καταλάβετε ότι το κράτος είναι η Δήμη, δεν είναι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι το federal, δηλαδή αυτοί που θα εκτελέσουν τη λαϊκή εντολή. Το πραγματικό κράτος συνθέτεται από τους Δήμους. Γι' αυτό και το Σύνταγμα ακουμπάει στους Δήμους, δηλαδή στους Δημότες, που αυτοί άρχουν σε ανθρώπους πολίτες, δηλαδή Δημότες. Άρα, με τέσσερα τέτοια ειδικά πληροξούσια που πρέπει να ξαναδιαβαστούν και να διαβαστεί και το άρθρο που δηλώνει ότι κράτος είναι ο Δήμος και ο άρχον του κράτους και της κρατικής εξουσίας είναι αυτός που έχει την κρατική εξουσία, δηλαδή ο Δήμαρχος. Μεταβιβάζοντας ο Δήμαρχος τη δυνατότητα αυτή, μου μεταβιβάζει μέρος του συντάγματος, της δυνατότητας να διατάσω, εφόσον βέβαια έχω τα στοιχεία. Έτσι λοιπόν, μια τέτοια διαταγή που πρέπει να διαβαστεί από αρκετούς συνέλληνες σε κάμερα να καταλάβουν όλοι και να διαβάσετε και το νόμο του συντάγματος με ποιον τρόπο και με ποιον νόμο ορίζεται αυτή η δύναμη της διαταγής, όχι να λέτε διαταγή, πώς διάταξα, κάτσε εδώ, βάσει του συντάγματος διέταξα τον Πρωθυπουργό να πάρει το φόρο και να ξεχρεώσει και τα χρήματα και από τα ταμεία του συγκεκριμένου λογαριασμού να ξεχρεώσει όλα τα ΦΠΑ. Όταν του έδωσε αυτή τη διαταγή στις 9 Πέμπτου του 2016, το έγγραφο από το Πρωθυπουργικό Γραφείο, το οποίο υπογράφεται κανονικά, στέλνεται σε μένα και βεβαίως δηλώνει: σας διαβιβάζω το θέμα, η εξώδικη δήλωση του Αρτέμις Ωρα, σας διαβιβάζουμε την ΟΣΑΝΟ εξώδικη δήλωση μετά το συγκειμένο της, η οποία επιδόθηκε στο γραφείο μας στα αδελόγραμμα ιδιότητας, το οποίο μεταβιβάζεται. Μεταβιβάζει λοιπόν, μου δηλώνει ότι μεταβιβάζει το αίτημά μου στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης, Καραγιώσης Σερβίας 1562 Αθήνα. Μέσα σε 10 μέρες 15 ψηφίστηκε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πότε άλλοτε έχετε ξαναδεί τόση δύναμη και δυνατότητα να έρχεται στη χώρα ένα τέτοιο τεράστιο όπλο με διαταγή στον Πρωθυπουργό και ο Πρωθυπουργός να μου στέλνει η απάντηση, βεβαίως κύριε Σόρα, μεταβίβασα το αίτημά σας στη Γενική Γραμματεία Εσόδων. Καλά, καταλαβαίνετε ότι ο Πρωθυπουργός μπορούσε επιτόπου να ξεχρεώσει τα πάντα, δώσει εντολή στη γραμματεία να γίνει της κακομοίρας. Βεβαίως δεν μπορούσε όμως, γιατί αυτός είναι ένας υπαλληλάκος. Πώς θα μιλήσει, άμα δεν πάει στο υπόγειο στην Βουλή και άμα δεν του πει αυτός που πρέπει, ο συνδεσμός του, τι θα κάνει, αν δεν πάρει έγγραφο, δεν μπορεί να εκτελέσει. Γι' αυτό δεν υπάρχει κανείς ηγέτης εκεί μέσα. Αμέσως το έστειλε στην. Πού το έστειλε, στη Γενική Γραμματεία. Όχι ότι πριν η Γενική Γραμματεία ήταν δικιά μας, πάλι των δανειστών. Αυτών των σκέλετων ανθρώπων, αυτών των ξεφτύλων που εσείς τους λέτε ελίτ και εγώ θα τους γουδάρω. Με τρόπους που δεν φαντάζεστε. Εσείς όταν εγώ δάσιμο, εννοείται εδώ υλικά. Δεν φαντάζεστε τι μπορώ να κάνω, αλλά και τι μπορώ να τους κάνω.
αλλά και τι τους κάνω. Δεν το φαντάζεστε. Εργάσιμο, εσείς πάνετε μία λέξη που την ξέρετε έτσι όπως την ξέρετε. Πάμε παρακάτω. Βλέχετε ξαναδεί ποτέ λοιπόν τόσο τεράστια δυναμική να αλλάζει ο νόμος όλη τη χώρα και να εμφανίζεται το πρόσωπο του φιδιού να βγαίνει το κτίνος από τη φωλιά του με ανεξάρτητη αρχή. Έχετε ξαναδεί? Όχι. Δεν βλέπεις την τεράστια δύναμη και δυναμική? Δεν τη βλέπεις, ρε συνέλληνα. Τυχαίο ήταν, αφού δεν υπάρχει τύχη. Όλη αυτή την τεράστια δυναμική οφείλεται στον ίδιο τον Έλληνα τον πολίτη, σε αυτά που μπορούμε και κάνουμε, άσχετα το πόσο θα μας κυνηγήσουν σε μια μάχη. Είναι δυνατόν να πυγμαχούμε σε ένα τεράστιο ρίγκ, να μας χτυπάνε 10 αντίπαλοι μαζί και να μην φάμε καμία γροθιά? Δεν γίνεται. Το θέμα να είμαστε δυνατοί, σκυροί, να αντέξουμε τα χτυπήματα μέχρι να τους ξαπλώσουμε όλους. Και θα τους ξαπλώσουμε όλους. Ακόμα και όσο άνισος να είναι ο αγώνας. Να θυμάστε, ρε, αν ποτέ μετρούσα πόσοι πολλοί είναι αυτοί και πόσα εκατομμύρια ζώα υπάρχουν εκεί έξω και το τι μπορούν να μου κάνουν στον υλικό κόσμο, δεν θα πάλευα ποτέ. Αλλά ο Έλληνας δεν κοιτάει ποτέ πόσοι είναι οι εχθροί. Απλά πέστε μου που είναι. Ωραία, θα πάω εκεί που είναι. Τώρα είναι στη γη. Θα τους λιώσω. Θα μετρήσω ποτέ πόσοι είναι, όσοι είναι και όσοι να είναι. Ή θα είναι μαζί μου ή θα είναι απέναντί μου. Ό,τι είναι απέναντί μου θα το λιώσω. Τόσο πολύ που δεν θα βρίσκει ούτε την ύπαρξή του, αλλά ούτε και ό,τι δημιούργησε και ό,τι κατασκεύασε. Θα τα λιώσω όλα μαζί. Αυτό. Αυτοί το έχουν καταλάβει. Εσύ, ρε γυνάκο, που δεν καταλαβαίνεις ούτε ποιος είσαι. Τι είναι αυτό που δεν καταλαβαίνεις? Τι είναι αυτό που δεν βλέπεις μες στα μάτια σου? Τι είναι αυτό που δεν πάει στο μυαλό σου να καταλάβει, να καταλάβεις ποια είναι η δυναμική, πού είναι η δυναμική και μέχρι πού θα φτάσει? Δεν βλέπεις που κουνιέται ένας ολόκληρος μηχανισμός, ο οποίος δεν είναι καν ελληνικός? Και αμέσως σε 10 μέρες μετά ψηφίζουν την ανεξάρτητη αρχή και αρχίζουμε μια άλλη πολιτική, την οποία ακολουθούν και οι πολίτες και οι συνελληνές μας. Πρέπει να πάρετε τα παραδείγματα και τα δείγματα. Βγάλετε λοιπόν τη διαταγή, να καταλάβουν όλοι. Βγάλετε το Σύνταγμα, να το μάθουν όλοι. Βγάλετε να δείτε τι έγινε και πώς έγινε και πώς μπήκε η ανεξάρτητη αρχή, η οποία πάλι ανεξάρτητα πριν. Απλά τώρα μπήκαν σε μια νομιμοφανή διαδικασία, ας πούμε, ανεξάρτητη αρχή. Χειρότερα ήταν πριν. Σε κλέβουν τόσα χρόνια, σου κλέβουν τόσα χρόνια στους προϋπολογισμούς, τα ταμεία, και δεν μιλάει κανένα ζωντόβολο. Αυτό που έχω να πω όμως, αλλά και σε όλους αυτούς τους σκαλωμένους μηχανισμούς δούλους, όλους αυτούς τους, όλα αυτά τα δουλικά που είναι με όρκους, με φλέγματα, με φυτεύματα, ρε, αυτό το αγγελίο που λέτε αφεντικό σας, σας δίνει ψυχούλα και σκουπίδια. Σας βάζει και υπογράφετε και κάνετε δουλειές τα οποία έχει τόσο μεγάλο χρέωμα και στα 12 μέρη του σώματός σας, ζωντόβολα, για ένα τόσο φτηνό, ευτελές σύστημα, γήινο και υλικό. Και σας δίνει τόσα λίγα, στο τέλος σας σκοτώνει κιόλας ο ίδιος. Τι θέλετε με αυτό το χαόδι απόκοσμο ζώο και όλα αυτά τα ζώα? Και είστε απλά κουμπιά και κάνετε ό,τι σας λέει. Τι κερδίσατε εσείς από αυτό? Ακόμα και ό,τι λεφτά κλέψατε και πήρατε, κανείς δεν μπορεί να τα φάει. Αυτή τη στιγμή μπορώ να γνωρίζω όποιο πολιτικό, όποιον βάλω στο μυαλό μου, ξέρω πόσα έχει, πού πηδιά τη γυναίκα του, τι βίτσια έχει αυτός, τι έχει κάνει. Ξέρω τα οικονομικά σας, πού κρύβετε τα λεφτά σας, πού είναι οι λογαριασμοί σας. Ξέρω τα πάντα, ρε κερατόπαιδα. Από πού είναι να γλιτώσεις, εμπλάμενο? Τι, έκλειψες τα λεφτά σε υπόγειο ή τάχωσες και δεν θα τα δω? Δεν τα βρίσκω. Όχι, ναι, τα έχεις κρυφάσει, ναι, μπράβο, δεν τα ξέρουν οι άλλοι. Εγώ κι άλλοι τα ξέρουν, ρε ηλίθιο, και τα αφεντικό σου τα ξέρει. Μα δεν κλείτωσε κανένα, ρε. Πες μου ένα που πρόκοψε και κλείτωσε από αυτή την ιστορία. Με αυτά τα γάμου αφεντικά που έχετε, με αυτά τα ζώα που δεν τα έχετε γδάρει και δεν μπορείτε να τα γδάρετε. Τα γδάρω εγώ όμως. Εγώ θα τα γδάρω και θα τα λιώσω. Πάτε. Μόνο που με βλέπουν, λιώνουν. Με το που συναντιέμαι, λιώνουν τα ζωντόβολα. Εσύ, ρε γελίο υποκείμενο, γιατί πας και κάνεις όλα αυτά? Έχεις καταλάβει τι υπογράφεις και τι προδίδεις? Του δίνεις αμύθιτη δύναμη και ευκαιρίες και δύναμη και πλούτο, μια νου ξεφτύλα που δεν υπάρχει, που πρέπει να τον έχεις δάρει εσύ, είσαι τόσο ξεφτυλισμένος προδότης και τελικά ό,τι σου δίνει και ό,τι σου επιτρέπει να κλέβεις, δεν μπορείς ούτε να το φας. Και σας δικάζει κιόλας. Και σας βάζει και φυλακές, σας κάνει και πολτό, σας κάνει και ό,τι θέλει. Και εκεί εσείς, εκεί, ε? Ωραία. Και δεν θες να έρθεις από εδώ. Ναι, να πας με αυτόν. Να κάνεις τι? Και τρως και εμένα. Αν δεν σε ξεφτυλίσει και δεν σε ξετομαριάσει αυτός, θα σε ξετομαριάσω εγώ, ρε παιδί μου. Δεν το καταλαβαίνεις?
τουλάχιστον από εδώ, σου λέω να ζήσεις. Αυτός δεν σε αφήνει να ζήσεις. Και δεν ζεις και θα σε κάνει πολιτό. Και είσαι μια ανακυκλωμένη ενέργεια για αυτόν. Για μένα όμως. Μετράς ως άνθρωπος. Γιατί δεν είχες ως άνθρωπος από εδώ και κάθεσαι από εκεί. Γιατί είσαι αφεντικό. Ναι. Εγώ δεν είμαι αφεντικός. Θα κάνω εσένα αφεντικό. Έλα να πάρεις τα πρωτεία. Έλα να πάρεις αυτό που είσαι, έλα να καταλάβεις. Αφού δεν μπορώ να δυναστεύσω, αυτό σε δυναστεύει. Και αυτόν θα τον σβήσω, θα τον ουδάρω, θα τον ξεφτυκίσω, θα τον βάλω φυλακή, θα τον δίνω τόσο πολύ που δεν το φαντάζεσαι. Το τι εγώ λέω ξύλο είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που εσείς εννοείτε. Εγώ ξέρω και τα ζω αυτά, ξέρω. Εσείς δεν ξέρετε. Αντιλαμβάνεσαι αυτά που μπορείς να αντιληφθείς. Τα άλλα, θα τα αντιλαμβάνονται αυτά. Ωστόσο όμως, γιατί κάθεσαι απέναντι στη δημιουργία, στην αλήθεια, γιατί κάθεσαι να κάνεις τι. Περισσότερο άδικο. Πόσο διαλυμένο είσαι. Πες το διάλο τα πάντα. Η σάρκα σου είναι διαλυμένη, άρρωστη, έτοιμο να πεθάνεις. Και αν δεν πεθάνεις τώρα, σε 5 χρόνια σένα είσαι διαλυμένο τελείως. Οικογένεια δεν έχεις. Η γυναίκα σου, τα σπίτια σου, τίποτα. Ηθική δεν έχεις. Δεν έχεις τίποτα αλήθινο απάνω σου, ρε ηλίθιον. Δεν ζεις και δεν αναπνέεις ούτε καν αέρα. Αναπνέεις μόνο ό,τι σου ψεκάσουνε. Και συνεχίζεις ακόμα να πηγαίνεις κόντρα πού, σε ποιον, γιατί. Να μην ζήσεις. Ωραία. Δεν θες εσύ. Έχεις το διάλο εσύ. Άσε μας εμάς να ζήσουμε. Θες να ζήσεις μαζί μας. Έλα. Ήσουν από την άλλη μεριά. Χτες ήσουν. Τρώεις από εδώ. Τι σημαίνει από εδώ. Έλα, ζήσε σαν άνθρωπος. Χτες δεν ζούσες σαν άνθρωπος. Ως αποστάτης γελίων ζούσες. Τώρα και δεν έρχεσαι. Συνέχινα. Μιλάω σε εσάς. Μιλάω και σε αυτά. Ωστόσο όμως, βάλτε την νόησή σας και αντιληφθείτε την τεράστια δύναμη και δυναμική η οποία είναι στα χέρια σου. Γιατί κοιτάς τα δικά μου. Αφού στην έδωσα ρε συνέλληνα, όλα στα έδωσα, διάβασε μέσα να δεις τη γράφει διαταγή. Μα για σένα μιλάει. Μα για τα φημί σου μιλάει. Μα για την απελευθερωσή σου μιλάει. Και κοίτα πόσο τους πιέζει και τους τριμώχνει. Άρα τι είναι αυτό που δεν σε κάνει και δεν ενώνες. Με σένα. Δηλαδή τώρα σου ζητάω να ενωθείς με σένα τον ίδιο. Και εσύ με εσένα τσακώνεσαι. Το εσένα είναι ο διπλανός σου, ο άλλος σου και όλοι μαζί. Και όλοι μαζί είσαι εσύ. Γιατί το εσύ το φωνάζουμε στον απέναντί μας. Ποτέ δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον εαυτό μας αν δεν υπάρχει ένας άλλος ο οποίος θα πούμε εσύ. Άρα το εσύ επιβεβαιώνει το εγώ. Εγώ επιβεβαιώνομαι μέσα από εσάς. Εσείς επιβεβαιώνεστε μέσα από μένα και μέσα από οποιουσδήποτε άλλους. Άρα δεν καταλαβαίνω γιατί τσακώνεσαι με σένα τον ίδιο. Δεν τσακώνεσαι με τους συνεγγυνές σου. Με τον εαυτό σου τσακώνεσαι και δεν καταλαβαίνω γιατί. Βρες τα ρε φίλε μου με σένα και έλα μαζί μας. Γιατί εμείς είσαι εσύ και εσύ είμαστε εμείς. Έτσι θα το καταλάβεις. Και αν θα το καταλάβεις τώρα, δεν ξέρω τι περιμένεις να καταλάβεις. Άρα δεν είναι το πρόβλημά σου κανένα συνέλληνα, ούτε τα χαράγματά σου. Με τον εαυτό σου τα έχεις. Και κοίτα να τα βρεις. Και αν δεν τα βρεις, έλα να σε βοηθήσουμε να τα βρεις. Γιατί εμείς είσαι εσύ και εσύ είμαστε εμείς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος. Πράξε, μονόδρομος είναι. Μην αργείς. Έλα να καταλάβεις όσο πιο γρηγορότερα. Μην αντιδράς την αλήθεια. Δικιά σου είναι. Δεν είναι δικιά μου και στη φέρνω. Είναι δικιά σας. Γιατί είσαι τόσο αλήθεια και είναι όλα αλήθεια, όσο αλήθεια είναι και η ύπαρξή σου. Γιατί όλα αυτά μιλάνε για την ύπαρξή σου. Και αυτό που κρίνεται σήμερα είναι η ίδια σου ύπαρξη. Και η ίδια σου η πραγματική ανθρώπινη φυσιολογία, την οποία αυτή αλλοιώνει. Αυτή διαλύουν. Με την πολιτεία, με την οικονομία, με τα πάντα. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μονόδρομος, η ένωσή μας. Η ένωσή μας έχει μόνο ένα. Την ελληνοσυνέλευση. Που θα έρθουμε και θα είμαστε όλοι μαζί. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος.